είναι πλέον κοινός τόπος. Να πούμε ότι καθημερινά φεύγουν αδελφοί μας ξαφνικά λόγω αυτού του διαβολίου που έκαναν και καθηκόντας πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε να βοηθήσουμε τους αδελφούς αυτούς που πέσαν σε αυτή την πλάνη, σε αυτό το λάθος, αν μη τι άλλο να μετανοήσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από το Θεό, γιατί αυτό το σκεύασμα, όπως πολλά έχουμε πει, έχει κατασκευαστεί φωνεύοντας έμπρια, διαμελίζοντας τα ζωντανά. Οπότε αυτός που το έκανε γίνεται συνένοχος σε αυτούς τους φόνους και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει χώριση από το Θεό και πολλά δάκρυα να χύσει γι' αυτό. Αλλά και αυτοί οι οποίοι υπηρέτησαν σε όλο αυτό το είδε χθες έγκλημα υγειονομικοί, γιατροί και οποιοδήποτε άλλοι νοσοκόμοι κλπ. Ή και αυτοί οι οποίοι προώθησαν, διαφήμισαν και με οποιοδήποτε τρόπο έσπρωξαν το λαό μας να κάνει αυτό το διαβόλιο, αυτό το φοβερό σκεύασμα που έχει, όπως πλέον αποδειχθεί, σκοτώσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους μέχρι τώρα και δεν είναι παρά ένα βιολογικό όπλο για να μειωθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός σύμφωνα με τα σχέδια αυτών των ανθρώπων που υπηρετούν τον σατανά των παγκοσμιοποιητών σιωνιστών οι οποίοι σύμφωνα με εντολή του διαβόλου θέλουν να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό όσο γίνεται περισσότερο για να μπορέσουν όπως νομίζουν ευκολότερα να τον παρακολουθούν μετά και να τον ελέγχουν. Ευχόμαστε λοιπόν και καλούμε όλους μας σε μία μετάνοια και αυτούς που έπεσαν στο λάθος και αυτούς που το προώθησαν όλο αυτό το κατασκεύασμα το ζετανικό της ψευτοπανδημίας και εμείς που με τη χάρη του Θεού φυλαχτήκαμε θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους αδελφούς μας όλους και με προσευχή αλλά και με το λόγο μας. Γιατί η σιωπή, όπως μας λένε οι Άγιοι, είναι το τρίτο είδος αθεΐας. Θα μου πείτε ότι δεν έχουν καθόλου διάθεση να ακούσουν και έχουν τόσο εγωισμό δυστυχώς, που ούτε καν παραδέχονται ότι όλοι αυτοί οι θάνατοι είναι από αυτό το σκεύασμα. Πλην όμως εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Ο Θεός να δώσει στην πατρίδα μας και στον καθένα μας μετάνοια. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.